θα λιποθυμίσω. Hello! Βρισκόμαστε στο αεροδρόμιο της Αθήνας και σίγουρα από τα προηγούμενα review θα γνωρίζεις το Gate Delivery Powered by Food, αλλά εγώ θα σου ξαναθυμίσω έτσι τα key points. Έχεις φτάσει στην πύλη σου, έτρεχες σαν τρελός γιατί έχεις αργήσει να ξυπνήσεις, πέτυχες και λίγη κίνηση, τώρα έφτασες όλα καλά και πεινάς. Τι κάνεις? Μπορείς να παραγγείλεις, να τσιμπήσεις και μάλιστα με τρεις τρόπους. 1. Μπαίνεις στο app, παραγγέλνεις κανονικά όπως γνωρίζεις. 2. Έρχεσαι στο order and pick up point και διαλέγεις εδώ κατευθείαν τι θέλεις να συμπήσεις. Και 3. Μπορείς να σκανάρεις το QR code που θα βρεις σε διάφορα σημεία στα gates και να παραγγείλεις από εκεί. Επειδή όμως έχω αρχίσει να πεινάω, πάμε να δοκιμάσουμε κάποιες νέες επιλογές που μπορείς να βρεις στο Gate Delivery Powered by Food. Προφανώς θα ξεκινήσουμε με καφεδάκι, να ξεκινήσει έτσι σωστά η μέρα. Τα Coffee Berry όλοι τα γνωρίζετε, μπορείτε να παραγγείλετε και εδώ στο αεροδρόμιο. Έχουν το Premium Blend 100% Αράβικα, έχουν διάφορα ροφήματα, κρύα, ζεστά, ό,τι λιγουρευτείτε, αλλά και διάφορα έτσι πραγματάκια είτε για να συνοδεύσεις τον καφέ σου, είτε για να φας το πρωινό σου ή ένα ενδιάμεσο γρήγορο γεύμα, όπως ας πούμε μπαγκέτες, έχουν διάφορες μπάρες, γλυκάκια, muffins. Εγώ θα ξεκινήσω σίγουρα από το αλμυρό. Δεν έχω φάει και πρωινό ρε παιδιά. Με φέρατε εδώ πρωί-πρωί, πεινάω. Είναι η βιενέζικη μπαγκέτα, έχει το μαρουλάκι του ένταμ, έχει καπνιστή μπριζόλα, ντοματούλα. Είναι ρε παιδί μου μια κλασική επιλογή που ξέρεις ότι είναι safe και νόστιμη και ό,τι πρέπει. Από τις μπάρες μου έχει γυαλίσει αυτή που είναι πανέμορφη και μου είπαν ότι είναι πρωτεΐνη στέβια. Εξαιρετική. Μου αρέσει που έχει στέβια, γιατί εγώ αποφεύγω την πολύ ζάχαρη, το ξέρετε. Μου αρέσει που έχει και πρωτεΐνη, γιατί παίρνεις την μπαρίτσα σου έτσι να τη συνοδεύεις π.χ. με τον καφέ σου, επειδή θες να τσιμπήσεις κάτι στα γρήγορα. Αλλά είναι καλό να πάρεις και λίγη πρωτεΐνη σε αυτή τη φάση. Αλλά φυσικά έχει τεράστια ποικιλία για να διαλέξετε και ανάλογα με τα δικά σας γούστα. Έχει και vegan επιλογές και χωρίς γλουτένι στις μπάρες. Έχουμε εδώ και τα muffin και το donut. Το donut είναι γεμιστό με σοκολάτα. Εδώ έχουμε muffin σοκολάτα και muffin caramel. Έχω μπανίσει το caramel, έτσι φαίνεται, είναι και το πιο μεγάλο εδώ, μου έχει γυαλίσει. Α, το ρίξα! Είναι πολύ αφράτο, το κόβω πάρα πολύ εύκολα. Δες γέμιση. Come here baby! Τέλειο. Τώρα που έφαγα έτσι το caramel και έχω γλυκαθεί, πάμε και σε άλλο γλυκάκι, έτσι να κάνουμε μια πολύ ωραία γλυκιά αλλιουχία. Στους Λουκουμάδες, δεν χρειάζεται να σας πω τι έχει, το λέει και το όνομα. Φαντάζομαι σας έρχεται έτσι ο κλασικός συνδυασμός μέλι κανέλα, που εννοείται και υπάρχει και από αυτόν θα ξεκινήσω να δοκιμάζω, αλλά έχετε άπειρες επιλογές και σε επικαλύψεις και σε γεμίσματα, δηλαδή και τι θα έχει πάνω και τι θα έχει μέσα. Πάμε να ξεκινήσω με το all-time classic, που είναι συνυφασμένο με καλοκαιρινές διακοπές, έτσι μου κάνει, ξέρω εγώ. Μετά το φαγητό που θα πάτε βόλτα προς το σπίτι, θα πάρετε και λουκουμάδες στο χέρι το βράδυ. Θα συνεχίσω με πιστάτσιο, πεθαίνω γενικά για φιστίκι. Καλά, τα σπάει αυτή η επικάλυψη. Αν είστε κιόλας φαν παγωτό φιστίκι, να το παραγγείλετε οπωσδήποτε αυτό. Το επόμενο είναι μπίτερ σοκολάτα με αμύγδαλο κροκάν. Πω, έχουμε κάνει εξαιρετικές επιλογές. Περνάω υπέροχα. Είμαι και μεγάλη φαν της μπίτερ σοκολάτας, έχω ξετρελαθεί. Επίσης, νιώθω ότι οι λουκουμάδες είναι λίγο υποτιμημένο γλυκό. Μια χαρά μπορείς να είσαι στο gate σου, να παραγγείλεις και να τσακίσεις 6 λουκουμαδάκια έτσι πριν την πτήση. Δηλαδή, ταιριάζει. Και πάμε στους λουκουμάδες μπουγάτσα που έχουν γέμιση κρέμα μπουγάτσα και από πάνω έχει ζάχαρη, άχνη, κανέλα. Η μπουγάτσα παντρεύτηκε τον κύριο ντόνατ και κάναμε παιδάκι και γέννησαν αυτό. Έχω περάσει εξαιρετικά με τα γλυκά, αλλά πάμε και σε κάτι αλμυρό. Κοίταξε να δεις. Και μεξικό να μην πετάς από το άντσο, μπορείς να παραγγείλεις έτσι να πάρεις ένα vibe. Tex-Mex κουζίνα, τσιμιτσάνγκας, νάτσος, μπουρίτος, τέτοια πραγματάκια. έτσι να πάρεις ένα εξωτικό vibe πριν την πτήση σου. Γιατί όχι να ζεις ένα τέτοιο experience. Αν είσαι και σαν εμένα που έχω κατεβάσει πάντα ταινιούλα ή σειρά να δω πριν και κατά τη διάρκεια της πτήσης βέβαια, παίρνεις τα νάτσο σου που είναι το τέλειο συνοδευτικό και δίνεις μόνο chili con carne, cheddar, τέλειο κόμπο. Μ' αρέσει έτσι να σκάβω σαν πιαράκι. Έλα! Τσακ! Δεν θυμάμαι τι έλεγε. Λοιπόν, έχουμε εδώ burrito bowl με ριζάκι, με πίκο δεγκάλο, με φαχίτας βέτζης εδώ πέρα, μοσχάρι μπαρμπακόα που θα του βάλω εγώ και λίγο lime γιατί ταιριάζει. Γενικά τα bowls είναι από τα αγαπημένα μου γεύματα να τρώω, δεν ξέρω, έτσι που συνδυάζουν διάφορα πράγματα. Ο λόγος που μου αρέσουν τα bowl είναι γιατί συνήθως, όπως και εδώ, είναι πλήρες γεύμα. Έχει το μοσχαράκι, την πρωτεϊνούλα του δηλαδή, έχει τον υδατάνθρακα στο ρύζι, έχεις τα λαχανικά σου, χορταίνεις, παίρνεις πάρα πολλά nutrients, τρεπτικά συστατικά δηλαδή, και είναι και φαν να τα συνδυάζεις μεταξύ τους. Πάμε στο τσιμιτσάγκα, το οποίο έχει παρόμοια υλικά με το bowl που φάγαμε, απλά έχει κοτόπουλο, έχει τα φαχίτας, τα λαχανικά, πίκο, έχει sour cream και το κόβω τώρα στη μέση γιατί θέλω να το δούμε μέσα, να δούμε το ζουμάκι. Πάρα πολύ ζεστούλι, κόζι, χορταστικό, έτσι λίγο πικάντικο, αλλά όχι πάρα πολύ. Πάμε ξανά σε γλυκάκι. Πάμε. Και θα κλείσει έτσι πάρα πολύ ωραία και γλυκά το σημερινό review. Ανυπομονούσα να έρθουμε εδώ στο Cinnabon. Εδώ θα βρείτε ρολά με την καλύτερη κανέλα και το cream cheese frosting. Μου είπαν είναι μυστική συνταγή. Εδώ στα χέρια μου κρατάω το classic. Υπάρχει και το mini. Και έχω εδώ πεκάν, σοκολάτα, το on the go, το roll on the go, που είναι έτσι για πιο να τσιμπήσεις. Θα ξεκινήσω το classic έτσι, που είναι το στάνταρ. Δεν έχω δοκιμάσει Cinnabon, οπότε γι' αυτό ανυπομονούσα, γιατί έχω ακούσει τα καλύτερα. Οι σωστοί παίκτες ξέρουν ότι η πρώτη μπουκιά πρέπει να είναι από το κέντρο, που είναι η πιο juicy. Δες εδώ. Θα λιποθυμίσω. Θα προχωρήσω στο πεκάν, το οποίο έχει έτσι το κλασικό frosting και τα λοιπά. Απλά έχει επιπλέον και την καραμέλα και το πεκάν. Λατρεύω πεκάν, κάτσε να βάλω λίγο ακόμα. Είναι λίγο διαφορετικό από το κλασικό cinnamon roll, γιατί έχει και την καραμέλα και το πεκάν, οπότε δίνει άλλη επίγευση. Οπότε αν θες έτσι να δοκιμάσεις κάτι, ένα τσίκι διαφοροποιημένο, θα πας σε αυτό. Το πεκάν δίνει τέλεια πινελιά και δένει πολύ ωραία με την καραμέλα. Και θα προχωρήσω με το choco, που έχει εδώ τη σοκολάτα πάνω. Για να δούμε τι μας λέει εδώ το chocobon. Φαίνεται πάρα πολύ ζουμερό, πολύ καλό. Αν είσαι της σοκολάτας, θα σου αρέσει πάρα πολύ. Έχει και το ρολ, το υπέροχο έτσι με την κανέλα. Έχει και το σοκολάτα, κάνουν πολύ ωραίο ζευγαράκι. Και το roll on the go είναι ουσιαστικά το classic αλλά σε μπουκίτσες. Αυτό βολεύει τέλεια αν θες να κάνεις τσάρκα εδώ λίγο έτσι αυτό να περπατήσεις. Και είναι πολύ ωραίο για να μοιραστείς. Δηλαδή αν είσαι έτσι με παρεούλα και θέλετε ίσα ίσα λίγο, παραγγείλατε πριν, φάγατε από το άντσο, αλλά τώρα πήρατε γλυκά και θέλετε λίγο, παίρνετε ένα τέτοιο τσούκου τσούκου μεταξύ σας, το μοιράζεστε. Μια χαρά! Υπενθυμίζω πως για να παραγγείλετε κάτι από όλα αυτά εδώ στο αεροδρόμιο μπορείτε απλά να μπείτε στο app του efood ή να σκανάρετε τα QR codes που θα βρείτε σε όλα τα gates ή να πάτε στο pick-up point που πάλι θα τα βρείτε σε διάφορα σημεία και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο review!